είναι 22 ετών. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, Νίτα. Τι κάνεις? Καλά. Σε τι κατάσταση είσαι? Ξυλογχωμένος είσαι, αλλά θα το ξεπεράσεις. Πες μου, από πού είσαι εσύ? Εγώ είμαι από τον Πειραιά. Α, εδώ, Αθηναίος. Ναι. Και θέλεις να γνωρίσεις μια γυναίκα για να παντρευτείς? Γνωρίμαι και μετά βλέπουμε. Α, μπράβο, πολύ μ' αρέσει αυτό, διότι έρχονται και τα νέα παιδιά για να τα κοιμιάσουν, να τα ραβεριστούν και άμα προκύψει σε γάμος, καλά να κάνει. Ο Θεός. Ο Θεούλης. Ναι. Για πες μου τώρα, Νίκο, με τι ασχολείσαι εσύ? Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Α, μάλιστα. Πολύ νέος είσαι. Ναι. Πώς θες να είναι η γυναίκα που γνωρίσει? Κανονικό boy. Ναι. Μέχρι να είναι μελαχρινή, ναι, με μαύρα μάτια. Αυτό. Και να έχει καλό γυμνασμένο σώμα. Να έχει ωραίο σώμα. Γυμνασμένο. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σας. Τι κάνεις? Καλά. Αισθάνεσαι ψύχρεμος? Μια χαρά είμαι. Καθόλου άγχος? Τίποτα. Τίποτα. Ναι, ναι, μια χαρά είμαι. Τι να θες? Λέω, μήπως έχεις λίγο άγχος επειδή έχεις έρθει σε μια οντισιόν? Καθόλου, καθόλου. Καθόλου. Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα. Είσαι πολύ σίγουρος για τον εαυτό σου? Πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος για να βάλω ποτήσεις οι νύχτες. Γεια σας. Καλησπέρα. Λέγομαι Ζακηθινός Νικόλας. Μισό, εκεί πάνω στο 6 κάτσε. Το όνομά σου? Λέγομαι Νικόλας Ζακηθινός. Και τι δουλειά κάνεις? Τώρα δεν κάνω τίποτα βασικά, γιατί είμαστε στο τραγούδι. Ωραία. Και με το τραγούδι έχεις ασχοληθεί καθόλου? Πολλά χρόνια, ναι, το αγαπάω τρελά. Όχι, έχεις ασχοληθεί επαγγελματικά? Στα μπουζούκια είχα κάνει δύο πρόβες και μετά έκανε συμβόλαια κάποιοι και φύγανε. Έφυγα εγώ και μείνανε αυτοί. Γιατί δεν πρόλαβα να πάω. Τι? Είχαν υπογράψει συμβόλαια, είδε οι κυρίοι και εγώ δεν πρόλαβα να με πάρουν. Ναι. Θα σε παίρνανε αν δεν είχαν συμβόλαια. Ναι, γιατί τσουάζει, η φωνή μου τσουάζει πάρα πολύ. Και μετά αυτό ποτέ έγινε? Έχει καμία δεκαετία. Και τώρα τι συνέβη και ήρθες? Το πιστεύω, γιατί είμαι φωνάρα. Τι να κάνω. Αλλιώς δεν αργούμαι να το. Καλά, άμα είσαι φωνάρα θα φανεί, δεν κρύβεται. Εγώ το δεν θα ξαναγαπήσω. Είσαι έτοιμος? Ναι, πάμε. Το μερτικό μ' απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θεέ μου, δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Όσο η καρδιά κι αλακτάρα, δεν θα ξαναγαπήσω. Γιατί φωνάζετε? Τραγουδάω. Φωνάρα είπε, δεν έχω... Φωνίτσα. Να σας πω πιο χαμηλά. Κάτι ξένο έχουμε. What you to do it, got you, what you to do it me. What you do it, δεν ξέρω τα λόγια. Τι θα κάνουμε με την περίπτωση του Νίκου? Είσαι διατεθειμένος? Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος, ναι. Έχω αυτοπεποίθηση ότι είμαι φωνάρα, το πιστεύω αυτό. Έχεις αυτοπεποίθηση? Και βέβαια, το βρεπικό σου γεμάτο. Νίκο μου, εσύ έχεις αυτοπεποίθηση, το οποίο είναι καταπληκτικό και είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα σε έναν άντρα αυτό. Αλλά φωνάρα δεν έχεις. Ούτε φωνίτσα, φωνούλα. Ό,τι πείτε εσύ, δεν πειράζει. Μου το έχει πει χιλιάδες κόσμος, τι να σας πω. Εντάξει. Άκου να σου πω. Βγαίνεις και λες: εγώ έχω αυτοπεποίθηση, είμαι φωνάρα. Με έχουν ακούσει πολύ. Σου λέει η Κατερίνα Αγκαγκάκη: μπράβο που έχεις αυτοπεποίθηση. Σου λέω: εγώ φωνάρα δεν έχεις. Σου προτείνω λοιπόν να πας σπίτι σου. Οκ, okay, ό,τι πει. Δεν το έχουμε, Νίκο. Σπίτι σου. Αν με κόψανε, δεν πειράζει. Γεια. Από πού είναι εγώ και φωνάρα μας πούνε? Άσε μας πούνε. Με κόψανε, την είπανε τώρα. Αν δεν κοφτέψει, με φοβούνται επειδή θα γίνω κρίμα γι' αυτό. Φοβούνται να με πάνε την πρώτη ένα παντού που έχω. Δεν με ενδιαφέρει, με αυτού του ανθρώπου δεν θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα. Άμα γίνω φίρμα, αυτού του έχω γραμμένου. Δεν του έχω ούτε γραμμένου, ούτε ενοχλήσουν. Μην τολμήσουν και με ενοχλήσουν εμένα. Ο άφωνο ο Μουρατή να μου πει ότι δεν έχω φωνή, γι' αυτό πέφτει. Να σου πω, ουδέ σχόλιο, δεν μπορώ να κάνω σχόλιο για αυτούς εδώ πέρα. Το τίποτα, το τυπότον. Είναι στημένο. Για να κόψανε εμένα, τι είναι ρε παιδιά.